έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίκτυα μου λυθείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίκτυα μου κρύφτης, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Όσους συγγενείς έχω. Όλους τους συγγενείς. Έχεις ξυριστεί κιόλας. Ναι, ρε, παιδί μου. Έχεις μπει στο ρόλο. Τι έχεις πάθει, Ανδρέα μου. Όταν χάνεις στοιχήματα. Τι στοιχήματα. Ήταν ένα στοιχήμα. Έχασε στοίχημα με φίλο σου. Έκανα το παράπολα στις αιστείες του. Και σου είπε θα βγεις γυναίκα. Και ήτανε τέλειος. Ήτανε. Εντάξει, αυτό δεν θα ξαναγίνει. Είχαμε την ασυλία και το χρησιμοποιήσαμε. Απλά για να κάνουμε έτσι λίγο τον κόσμο. Καλά, για να μην ξεχνάμε με την κουλτούρα. Πόσα χρόνια έχεις να ξυριστείς και ξυρίστηκες γι' αυτό. Πολλά. Πολλά. Δηλαδή. Τέλεια. Πώς ξέρω πώς είναι εδώ. Αυτό και αν αξίζει χειροκρότημα, βρε παιδιά. Νομίζω ότι έχεις εντυπωσιάσει τους κριτές. Για να δούμε. Okay. Για να δούμε, Χρήστο. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, να ξέρεις. Ωραία. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το ότι το, και το φαλτσέτο σου και το, και το σόλο που έκανες μέσα τα ad-libs, Ανδρέα, ήταν καλύτερα από τις βόσεις σου. αυτό, να ξέρεις, θα το χρησιμοποιήσουν, να ξέρεις αυτό. Εντάξει, εγώ τη γνώμη μου τη λέω. Πάντα. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Πήραμε και την άδεια. Έτσι κι αλλιώς ο stand-up comedian πρέπει να τραγουδάει, είναι σημαντικό και το κάνεις πάρα πολύ καλά, Ανδρέα. Η Μυρτώ εξαιρετική, δεν θα το ξαναπώ γιατί τα είπα την προηγούμενη φορά για σένα. Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για την βοήθεια. Έκανε προσπαθώ να δουλειά. Μην την καλύφω, κύριε. Εγώ είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος. Μόνο και μόνο για το κούρδισμά σου αυτό. Για το? Για το κούρδισμα. Ακούσα για... κούνημα, κύριε. Για... Δεν όχι, είμαι πάντα έτσι. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Για το show. Λοιπόν, πάρε αυτό καλύτερα. Και ένα δύσκολο τραγούδι. Με κέρδισες, θα σου την πέσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, μόνο και μόνο για το pitch, που ήταν πολύ ακριβές το κούρδισμα, θα πάρεις το βαθμό που θα πάρεις σήμερα, να ξέρεις. Και επειδή έχεις να κάνεις και με αυτή τη δουλειά, θέλω, χωρίς να βαραίνω το κλίμα, έφυγε σήμερα ο πατέρας της stand-up comedy στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ο Χάρη Κλίν, και θα ήταν καλό να τον αποχαιρετήσουμε. Έτσι, και να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίδαξε αυτή την τέχνη. Και θα συνεχίσει να διδάσκει γιατί διαχρονικά. Έτσι. Έτσι ακριβώς, βεβαίως. Μικάηλα μου. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, τι είσαι εσύ. Μας τρέλανες όλους, βγήκες να την παραμερίσεις την καημένη τη Μυρτώ. Εντάξει, η αλήθεια, είχαμε μια ένταση με τη Μυρτώ. Είχαμε μια ένταση. Εγώ ήθελα να πούμε τον Beauty and the Beast. Αλλά δεν είχε τον να κάνει το Beast.
Εσύ ήθελε το beauty οπωσδήποτε. Έτσι πάμε το τούτον τελικά. Μάλιστα, καλά κάνατε. Εγώ νομίζω ότι κάνατε πολύ καλή επιλογή. Έτσι, μια εισήγηση να πάει Eurovision, νομίζω. Τι? Να πάει Eurovision το χρόνο. Eurovision, ξεκινήσαμε από τώρα. Να προσωπήσει ο Ανδρέας. Αφού το κομμάτι ήταν κομμάτι Eurovision το 91. Ακατάγνωτα. Ανδρέα μου, ήσουν, τι να πω, έτσι, αποθέωση. Αποθέωση. Σοβαρά, είναι, να, δεν είναι η χρειά του που ακούμε να αναγνωρίσουμε τον Ανδρέα, όμως, επειδή είναι φαλτσέτα και τα λοιπά, fake voice, mixed voice βασικά είσαι κάποια φάση του Ανδρέας, αλλά ήταν πολύ σωστό τονικά. Πολύ σωστό. Και σωστό ωραία. Τονικά και πολύ ωραίο show, γιατί ήρθαμε να περάσουμε ωραία, ακριβώς, Ανδρέα μου. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένα show, δεν ονομάζεται διαγωνισμός, είναι show. Ναι, ο κόσμος του σπίτι χαμογελά να μας βλέπει. Χαμογελά, εκτός τον μπαμπά μου, αλλά... Εκτός του τον μπαμπά σου αυτή την προκειμένη στιγμή, ας πω την αλήθεια. Μπαμπά, συγγνώμη. Νομίζω θα σε συγχωρέσει για τον το λόγο που το κάνεις. Ένα δυνατό χειροκρότημα και πάμε στο τρίτο. Χριστιανά μου. Κωνσταντίνα μου, μέχρι να... Νομίζω ήταν μία εμφάνιση η οποία ξεχώρισε πάρα πολύ. Μάλιστα. Η αλήθεια. Η αλήθεια τα... ξεχώρισε με πολλούς τρόπους, Χριστιανά μου. Με πάρα πολλούς τρόπους. Μέχρι να έρθει η Άντρια και η Φλόρα, η Άντρια, ο Ανδρέας, δεν ξέρω, να μας πείτε εσείς αν σας άρεσε το συγκεκριμένο. Προσκυνάτε το είδωλο! Ότι είπε το κουνέρα, γιατί στέκομαι πέσαν τα πράγματα. Είναι εύκολο να φορμούν τα κουνιά. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν θα ξαναφορήσω. Υπόσχομαι. Στον παπά μου. Στον παπά μου. Πάμε να ακούσουμε τη βαθμολογία από τους κριτές. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία και πάμε στο Χρήστο. Είπα εγώ ότι κάποιος θα μας εκπλήξει από εδώ μέσα. Στο τραγούδι. Ήρθε η στιγμή. Ναι. Είναι 9, Ανδρέα. Μπράβο. 9! Μπράβο σου, μπράβο. Thank you. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Μικαήλα. Ανδρέα μου, να ξέρεις ότι πήρες το ρίσκο σήμερα. Ήταν ρίσκο, γιατί θα μπορούσε να βγει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μικαήλα μου, εσύ ξέρεις καλύτερα πόσο δύσκολο τραγούδι είναι αυτό. Ναι. Και πολύ. Είμαι πολύ περήφανη που το είπε όπως το είπε ο Ανδρέας. Εγώ επιφυλάσσομαι, γιατί περιμένω πολλά από τον Ανδρέα. Θα βάλω την πιο ψηλή μου βαθμολογία για σήμερα, 8. 8. Ωραία. Thank you. Μάριε. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Εγώ θα βάλω 8, αλλά αν μου έκλεψες τα φώτα από το Twitter, θα σου βάλω 4. Νομίζω το Twitter σε αγαπάει πολύ, Μάριε μου. Δεν φεύγουν εύκολα δόξα τα φώτα Θεό, από πάνω σου. Δόξα τω Θεώ, έχεις πολλούς που σε αγαπάνε στο Twitter. Να είναι καλά. Γκαλένα. 8. 8. Ευχαριστούμε. 33 βαθμούς στο σύνολο. Αν δεν κάνω λάθος, η υψηλότερη βαθμολογία μέχρι τώρα, πώς αισθάνεστε, παιδιά? Εντάξει, εγώ πραγματικά είμαι έτσι ανακουφισμένη. Θέλω να μας μιλάς. Θέλω να μας μιλάς με το στυλ που είσαι εντυμένος, όμως. Όχι, αγάπη μου, είναι ώρα. Τώρα, λοιπόν, νιώθω πολλά ανακουφισμένος. Πραγματικά είναι μιλιού μου και τα παιδιά που με γνωρίζουν. Κάποιοι σχολιάσαν το ότι δεν ήμουν καλά. Δεν ήμουν καλά, διότι το πράγμα είτε σωστά πάει είτε λάθος πάει. Και ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, πήγε προς το σωστά και είμαι πολλά χαρούμενος για τούτον. Είμαι έτοιμος να πάω να ξεβαφτώ. Το Twitter θα πάρει φωτιά όμως, Ανδρέα μου. Ας πάρει ό,τι θέλει το Twitter.